2 εκ των 50 δειγμάτων που είχαν σταλεί για εξέταση είναι θετικά. Άρα έχουμε τα πρώτα 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Κύπρο. Προτού πω σε λεπτομέρειες θέλω να τονίσω εγώ μια φορά ότι δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται εγρήγορση. Να τονίσω για ακόμα μια φορά ότι όλοι μας πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί πάρα πολλές φορές και υπάρχουν και ειδικοί στο σελίδα μέσω του γραφείου τύπου πληροφοριών, όπως για παράδειγμα το συχνό πλύσιμο χεριών, όταν δείχνουμε να χρησιμοποιούμε το χέρι μας ή κάποιον άλλο μέτρο προστασίας. Και επίσης εξαιρετικά σημαντικό, όπως να το τονίσω ακόμα μια φορά, όσοι συμπατριώτες μας έχουν ταξιδέψει σε χώρες όπου έχει επιβεβαιωμένα περιστατικά κορονοϊού και εμφανίζουν τα συμπτώματα, όπως αυτοπεριοριστούν και ενημερώσουν αμέσως το 1420. Αυτό ενισχύει για όσους έχουν ταξιδέψει στις τελευταίες 14 μέρες σε χώρες όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός από κρούσματα. Αυτή είναι ο μόνος τρόπος για να μπορεί, όπως λένε και οι ειδικοί, να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης. Τώρα όσον αφορά τα δύο περιστατικά, το ένα πρόκειται για έναν άντρα 25, είναι και οι δύο Κύπροι, 25 χρονών, ο οποίος ήρθε από το Μιλάνο από τη Λάστες 26 Δευτέρου. Είχε εξεταστεί από το ιατρείο στο αεροδρόμιο και του είχε ζητηθεί να αυτοπεριοριστεί. Είναι ακόμα σε αυτοπεριορισμό. Αλλά στις εξετάσεις που του έγιναν ξανά για δεύτερη φορά επιβεβαιώθηκε ότι είναι θετικό. Το δεύτερο και παρουσιάσαν τα συμπτώματα 5 τρίτου πριν 4 μέρες. Το δεύτερο πρόκειται για άντρα 64 ετών, επαγγελματία υγείας, ο οποίος ήρθε από την Αγγλία στις 3 του Μάρτη. Και σήμερα επικοινώνησε με ιατρικούς λειτουργούς ότι έχει κάποια συμπτώματα και από την εξέταση είναι θετικό. Το λυπηρό με το δεύτερο περιστατικό είναι ότι αφήχθηκε με 3 τρίτου, από τότε παρουσιάζει τα συμπτώματα, αλλά εχθές ενημέρωσε για τα συμπτώματα για την εξέταση, άρα όσον αφορά αυτό δυσχεραίνει τις προσπάθειες του Υπουργείου όσον αφορά την ιχνηλάτιση που πρέπει να γίνει για τις επαφές που είχε τις τελευταίες 5 μέρες. Είναι αυτό που τονίζω ακόμα μια φορά ότι όσοι προέρχονται από ταξίδι σε χώρες με επιβεβαιωμένα περιστατικά και εμφανίζουν συμπτώματα εντός 14 ημερών πρέπει αμέσως να ενημερώνουν το 1420. Έχουν ενεργοποιηθεί τα πρωτόκολλα. Ήδη οι αρμόδιοι του Υπουργείου Υγείας ξεκίνησαν να έχουν επικοινωνία με τις επαφές και των δύο περιστατικών. Αντιλαμβάνεστε, το έναν επειδή είναι σε αυτοπεριορισμό δεν έχει έρθει σε επαφή με κάποιον. Άρα εκεί δεν τίθεται θέμα εντοπισμού άλλων στενών επαφών. Πρόβλημα, να μπορώ να το πω έτσι, είναι όσον αφορά το δεύτερο περιστατικό, το οποίο όπως σας προανέφερα από τις 3 Τρίτου έχει παρουσιάσει συμπτώματα που έχουμε ενημερωθεί, αλλά μόλις χθες ενημερώθηκε οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια της εξέτασης. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα γίνουν όλες οι προσπάθειες εντοπισμού όλων των επαφών του, θα καλεστούν να εξεταστούν και όσοι από αυτούς που θα εξεταστούν θα εμφανίσουν τα συμπτώματα θα ενεργοποιηθούν και πάλι τα πρωτόκολλα. Κύριε Βουλία, αναφέρεται ότι είναι επαγγελματίας υγείας, άρα ενδεχομένως θα έχετε και σε επαφή με ασθενείς, κάτι που κάνει την καταστασία ακόμα πιο δύσκολη. Πιθανόν ναι. Όταν λέμε επαγγελματίας υγείας, ναι, έχει τις τελευταίες 4-5 μέρες από την περασμένη Τετάρτη που ήρθε πίσω και πήγε δουλειά. Ναι. Εργάζεται δηλαδή σε δημόσιο νοσηλευτήριο. Σε δημόσιο νοσηλευτήριο. Μπορείτε να μας πείτε επαρχίες που ερωτήθηκαν τα ερωτήματα. Λευκωσία. Το ένα Λεμεσό, το ένα Λευκωσία. Αυτός που είναι από Ιταλία, που είναι σε αυτοπεριορισμό, είναι στην Λεμεσό. Πρόκειται για νοσηλευτήριο. Δεν έχει σημασία τι είναι το επάγγελμα. Είναι επαγγελματίας υγείας. Θα γίνουν όλες οι προσπάθειες. Το γεγονός ότι παρουσιάσαν τα συμπτώματα από 3 Τρίτου και χθες προσήλθε για εξέταση δημιουργά έναν επιπλέον πρόβλημα ιχνηλάτισης όλων των επαφών του και εκεί τώρα επικεντρώνονται όλες μας οι προσπάθειες σαν Υπουργείο Υγείας. Είναι γι' αυτό που το τονίζω για ακόμα μια φορά
ότι πρέπει άμεσα όσοι εμφανίζουν συμπτώματα που έχουν ταξιδέψει τις τελευταίες 14 χώρες να επικοινωνούν με το 1420. Για τον υπόλοιπο πληθυσμό είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε τα μέτρα αυτοπροστασίας. Μόνο έτσι θα περιορίσουμε τον αριθμό των περιστατικών. Θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες όπως προείπε το πρωτόκολλο. Δεν μπαίνει ολόκληρο το νοσοκομείο σε καραντίνα. Μπορεί να μπει συγκεκριμένη κλινική σε καραντίνα και να ενημερωθούν και όλοι που εργάζονται στην κλινική και να γίνει και ένα trace, μια προσπάθεια ανέβρεσης όλων των επαφών που είχε. Ανάλογα με το είδους της επαφής, κατηγοριοποιούνται και παίρνουν σε αυτοπεριορισμό και γίνονται εξετάσεις ταυτόχρονα. Είναι επαγγελματίας υγείας, άρα έχει σε επαφή και με ασθενείς. Ναι, απάντησα προηγουμένως ότι ναι. Όλοι η προσπάθεια ξεκινά τώρα που έχουν εντοπιστεί, που έχουν επιβεβαιωθεί τα δύο περιστατικά. Ο ένας ούτως ή αλλιώς ήταν σε αυτοπεριορισμό. Ήταν πολύ μακριά από τον νέο άξιμο συμφυλάτων. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα του ενός κυρίου των 25 ετών, δεν τίθεται θέμα άλλων επαφών. Διότι ήρθε στις 26 Δευτέρου, παρουσίασε συμπτώματα 5 Τρίτου, άρα δεν τίθεται θέμα βάσει των πρωτοκόλλων. Να αναζητηθούν οι συνεπιβάτες του ή οι άλλες επαφές του. Και από τη στιγμή που τέθηκε σε αυτοπεριορισμό όπως ήταν και τα πρωτόκολλα, τότε η δουλειά μας είναι πολύ πιο εύκολη. Το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, αφορά το επαγγελματία υγείας. Και κάτι φαντάζομαι που σας ανησυχεί πάρα πολύ, να η επαγγελματία υγείας να μην έχει τη ρίτση αυτό που καλούμε τον απλό κόσμο να κάνει, κύριε Υπουργέ. Από οποιοδήποτε αν υπήρχε αυτή αντιμετώπιση θα μας ανησυχούσουμε, διότι εδώ και μέρες τονίζουμε το γεγονός με ανακοινώσεις καθημερινά ότι όσοι επισκεφτήκαν χώρες, δεν μιλούμε μόνο για τις χώρες υψηλού κινδύνου που αυτοί εξετάζουν τούτους αλλιώς τα αεροδρόμια, αλλά χώρες που υπάρχουν κρούσματα, υπάρχουν συνέχεια ανακοινώσεις όπως αν παρουσιάσουν σύμπτωμα να αυτοπεριορίζουν αμέσως να μείνουν το 14-20. Είναι σημαντικό να γίνει αυτό, γιατί αντιλαμβάνεστε περιορίζει τις επαφές που έχει με άλλους τους ώστε να μεταδώσει την ασθένεια. Τι θα γίνει με όσους είχαν επαφή με τον επαγγελματία υγείας? Είμαστε στη διαδικασία τώρα να επιβεβαιώσουμε τις επαφές που αντιλαμβάνεστε πάρα πολλές και ανάλογα όπως σας ανέφερα το είδος της επαφής θα ζητηθεί αυτοπεριορισμός και θα πάμε εμείς να κάνουμε τις εξετάσεις. Δηλαδή, θα πάρουμε δείγμα για να κάνουμε τις εξετάσεις. Άρα, αντιλαμβάνεστε, στις επόμενες μία-δύο μέρες θα διηγηθεί ένας μεγάλος αριθμός εξετάσεων, διότι αντιλαμβάνουμε αρκετές επαφές του συγκεκριμένου κύριου, ούτως ώστε να δούμε αν υπάρχουν άλλα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Είχε ελεγχθεί στο αεροδρόμιο? Όχι. Διότι από την Αγγλία όταν ήρθε στις 3 Τρίτου, ακόμα και σήμερα μπήκε η Αγγλία στις χώρες υψηλού κινδύνου με την ανακοίνωση που κάναμε σήμερα. 3 Τρίτου η Αγγλία είχε κάποιες δεκάδες περιστατικά, δεν ήταν χώρα υψηλού κινδύνου. Εν πάση περιπτώσει, να τονίσω ακόμα μια φορά ότι και στο αεροδρόμιο και προς αποφυγή παρεξηγήσεων, κάνουμε ανακοινώσεις και στα αεροπλάνα όταν προσγειώνονται ότι όσοι προσέρχονται από χώρες υψηλού κινδύνου, από χώρες που παρουσιάσαν περιστατικά τις τελευταίες 14 μέρες να επικοινωνούν με το ιατρείο του νοσοκομείου. Άρα είναι εδώ που επισέρχεται και η κοινωνική ευθύνη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδύνατο να περιορίσουμε όλα τα περιστατικά στις πύλες εισόδου. Ο καθένας μας πρέπει να αντιληφθεί την σοβαρότητα και να ακολουθεί τις συγκεκριμένες οδηγίες που εκδίδουμε καθημερινά. Έχουμε κάποια αποτελέσματα? Έγιναν 50 εξετάσεις σήμερα και τα δύο ήταν θετικά. Τα άλλα που είχαν δημοσιευτεί, στρατιώτες κλπ. Όχι, δεν είναι αρνητικά. Και οι μαθητές ναι. Και ο κρατούμενος. Ναι, όλοι ήταν αρνητικά. Και η κατάσταση ρωτήρας. Είναι πολύ καλή. Είναι πολύ ήπια τα συμπτώματα που έχω. Αν μου επιτρέπετε έκφραση σε ευαίσθητο τμήμα που εργάζεται ο επαγγελματίας υγείας. Δεν θέλω να δώσω περισσότερο λεπτό. Νομίζω είναι προσωπικά δεδομένα και δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς τα προσωπικά δεδομένα του συγκεκριμένου ασθενούς. Ενημερώθηκαν οι ασθενείς και οι συνάδελφοί του ήδη, είναι ενημεροί? Αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι πριν μισή ώρα έχουν βγει τα αποτελέσματα, ενημερώθηκε και οι δύο οι ασθενείς και αυτή τη στιγμή γίνεται η χνηλάτιση των επαφών του επαγγελματία υγείας, ώστε να προχωρήσουμε στα περαιτέρω.